Τουρκική άσκηση της 54ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας στην Ανδριανούπολη υλοποιούν οι Τούρκοι στα πλαίσια προετοιμασίας και εκπαίδευσης στην περιοχή απέναντι από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Σε μια κρίσιμη από κάθε άποψη περίοδο μεγάλης έντασης με την Ελλάδα, όπου κάθε τι εξετάζεται υπό διαφορετικό πρίσμα. Το τουρκικό σχέδιο σε περίπτωση πιθανής κρίσης και τελικά σύραξης μεταξύ των δύο πλευρών αφορά ως γνωστόν διάρρηξη της ελληνικής αμυντικής διάταξης στα νότια του Εύρου για την αποκόμιση μεγαλύτερων και άμεσων ωφελημάτων με τη βοήθεια διείσδυσης τουρκικών ειδικών μονάδων στην οροσειρά της Ροδόπης αλλά και από ένοπλες ομάδες από εξτρεμιστικά στοιχεία από την περιοχή. Πολλές παλαιότερες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η αιχμή των τουρκικών δυνάμεων θα είναι η πρώτη τεθωρακισμένη ταξιαρχία που εδρεύει στο Μπαμπαϊσκί, σχεδόν απέναντι από την Ορεστιάδα και σε απόσταση μικρότερη των 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και για τον λόγο αυτό έχουν στοχοποιηθεί όχι μόνο οι εγκαταστάσεις της, αλλά και όλα τα πιθανά δρομολόγια κίνησής της σε κάθε ελληνοτουρκικό πολεμικό σενάριο. Επίσης, σύμφωνα με το πενταπόσταγμα, η Τουρκία ετοιμάζει εδώ και μήνες μαζική παραγωγή γεφυρών Σαμούρ για λογαριασμό του τουρκικού στρατού με το σχέδιο να το υλοποιεί η τουρκική εταιρεία FNSS. Συνολικά έχουν παραγγελθεί άνω των 52 γεφυρών αυτού του τύπου από τον τουρκικό στρατό, οι οποίες είναι αυτοκινούμενες και επιθετικού χαρακτήρα. Οι γέφυρες αυτές σε πιθανή περίπτωση πολεμικών επιχειρήσεων θα αποτελέσουν το κύριο βοήθημα των τηλεοράσεων ειδικών δυνάμεων για να διασχίσουν το ποτάμι τα τουρκικά άρματα μάχης. Πριν τρεις ημέρες, η Ειδική Δύναμη Έρευνας και Διάσωσης Αλεξιπτωτιστών PAK της τουρκικής διοίκησης του πολεμικού ναυτικού εκτέλεσε ρήψη αλεξιπτωτιστών για επιχείρηση διάσωσης κάτω από τη θάλασσα και στην επιφάνεια. Η δύναμη PAK του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, σύμφωνα με τους Τούρκους, εκτέλεσε άσκηση στην περιοχή της Γαλάζιας Πατρίδας. Το τουρκικό πολεμικό ναυτικό εργάζεται με υψηλά μέσα και ικανότητες για την υπεράσπιση της Γαλάζιας Πατρίδας, λαμβάνοντας προφυλάξεις έναντι των απειλών Ελλάδα, προετοιμάζοντας το προσωπικό του για δύσκολες συνθήκες με ειδικές εκπαιδεύσεις, ανακοίνωσε το τουρκικό Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, δίνοντας σαφώς το στίγμα της προετοιμασίας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων για κάτι ακόμα σοβαρότερο, ειδικά στο Αιγαίο. Η τουρκική δύναμη έφτασε στην περιοχή υλοποιώντας ρήψη κομάντος με αλεξίπτωτα αρχικά στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεναρίου με αεροσκάφος τύπου C-130, το οποίο κινήθηκε στην περιοχή κατόπιν ειδοποίησης. Η ομάδα αποτελούμενη από ειδικά εκπαιδευμένο υποβρυχίων κομάντος SAT και ειδικό προσωπικό έφτασε ταχύτατα στα δύο σκάφη που είχαν ρηφθεί από το μεταγωγικό αεροσκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας. Έχοντας ολοκληρώσει τη ζωτική σημασίας δράση, η τουρκική δύναμη μετέφερε τους επιζώντες από υποβρύχιο που είχε πάθει ζημιά στο πλοίο διάσωσης, το οποίο είχε φτάσει στην περιοχή καταλήγει το τουρκικό Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Είναι πασιφανές ότι οι Τούρκοι προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια από τον Εύρο έως το Νότιο Αιγαίο, δείχνοντας ότι κάτι έχει πιθανότατα προετοιμαστεί για το επόμενο διάστημα. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρότερα ίσως από κάθε άλλη φορά, και ο χρόνος εργάζεται σε βάρος μας. Το πώς μπορεί να σταματήσει ο χρόνος και η αρνητική εξέλιξη είναι μια άλλη συζήτηση, μεγάλη και κρίσιμη για το τι ακριβώς ετοιμάζουν οι Τούρκοι, διεξάγοντας παράλληλα συνήθιστα μεγάλου κύματος προπαγάνδα κατά της Ελλάδος. Την ουσία όμως της νέας προκλητικά θρασίτατης τουρκικής πολιτικής κατά της Ελλάδος αναφέρει και ο Τούρκος μεγαλοδημοσιογράφος Μουράτ Γετκίν, ο οποίος αναφέρει ότι πρόσφατα το ένα μετά το άλλο έχουμε σκόπιμα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη από την κυβέρνηση Ερντογάν, εκτός αυτά κατά της Ελλάδος. Τα τρέχοντα προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις με την Ελλάδα, οι επιφυλάξεις μας σχετικά με τις αιτήσεις ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, το θέμα της οργάνωσης επιχείρησης στο Τελ Ριφάτ και στην Μαν Μπιτς στη Βόρεια Συρία και οι φήμες για την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, ανακήρυξη ξεχωριστού κράτους, ακολουθούν συγκεκριμένες εκδηλώσεις της πολιτικής μας ελίτ. Οι εξαιρετικά θεμητές διεκδικήσεις μας στο πλαίσιο όλων αυτών των θεμάτων δημοσιοποιήθηκαν συνειδητά για να διασφαλιστεί η ικανοποίηση της τουρκικής εθνικιστικής μάζας, ενώ έχουμε και μυστική διπλωματία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.